Σε καταστάσεις του Κοροπίου, η ΠΑΕ Πανιώνιος 1 υποδέχεται το Γυμναστικό Σύλλογο Πανιώνιου. 28 λεπτό, βαθιά παλιά, πολύ όμορφη για τον Σταυρακάκη, ο οποίος τσιμπά την μπάλα. Ξεφεύγει από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, πλασάρει τον Κυριάκο 1-0. Η Πανιώνιος ΠΑΕ 1 προηγείται με το πολύ ωραίο γκολ αυτό του Σταυρακάκη. 28 λεπτά αφού ξεκίνησε το παιχνίδι. Ένα ισορροπημένο μέχρι τώρα παιχνίδι, με τον Σταυρακάκη εδώ να νικάει όμως και τους δύο αμυντικούς αλλά και τον goalkeeper. Λάκιο που εκτελείται, είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, ο Τάνκαλος βαθιά παλιά θα βρει πολύ ωραία τον Σταύρο το Μάτζιο. Ο Μάτζιος πάει σε ατομική προσπάθεια, κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κωνσταντίνου και κάνει το 1-1 στο 14 της επανάληψης, ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Σταύρο τον Μάτζιο που σκοράρει για μία ακόμα αγωνιστική. Και το παιχνίδι έρχεται στα ίσια. Οι γηπεδούχοι θα προσπαθήσουν να βγουν μπροστά. Η αμυντική γραμμή, το κέντρο μάλλον που έχει ενισχύσει ο κ. Λαμπαδινός, αφαιρώντας έναν παίκτη από την άμυνα, φέρνει την μπάλα εδώ στον Χρήστο Μπαρδαβίλια. Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Αλλάζει πορεία, εκπληκτικό γκολ στην απέναντι γωνιά του Κωνσταντίνου. 1-2 η ανατροπή. 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, πολύ όμορφος αγώνας, με ένταση σε ορισμένες φάσεις και με τον Χρήστο Μπαρδαβιά να πετυχεί ένα πολύ όμορφο γκολ. Με προσπάθεια με την μπάλα από την σέντρα, πολύ γρήγορος, απέφυγε τον Μάνθο. Και με το αριστερό έστειλε την πράσινη γωνιά. 5 λεπτά αργότερα, 35ο λεπτό. Το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Βιτσέντζο βρίσκει το Γυμναστικό Σύλλογο Πανιωνίου νικητή με 1-2.